του συλλεκτικού βραχιολιού που δημιουργεί για την Ελλάδα ο ταλαντούχος σχεδιαστής Δούκας και τα έσοδα του οποίου πηγαίνουν στην ενίσχυση της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας. Μια γυναίκα που από την πρώτη μέρα που της προτάθηκε έχει αγκαλιάσει με πολύ μεγάλη αγάπη και αφοσίωση και αφιλοκερδός τον καλό αυτό σκοπό προκειμένου να λάβει της αναγνωρισιμότητας που του αξίζει. Με την ευγενική της συμμετοχή επικοινωνεί με ιδιαίτερη ευαισθησία τη σημαντικότητα της πρόληψης ενισχύοντας δυναμικά το μήνυμα της σημαντικής αυτής καμπάνιας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσκαλέσω στο βήμα την Ελληνίδα πρέσβυρα της καμπάνιας του ομίλου Estée Lauder Companies για την ενημέρωση του καρκίνου του μαστού, κυρία Ελένη Μενεγάκη. Ελένη. Καλησπέρα σας. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω σε μικρόφωνο. Ίσως έχω και ένα μικρό τράβι. Καταρχήν έχω τράβι για τα λόγια που άκουσα και έλεγε πριν από λίγο για μένα. Δεν χρειαζόταν. Νομίζω ότι ο καθένας που θα είχε τη δύναμη να μεταφέρει ένα τέτοιο μήνυμα σε όλο τον κόσμο θα το έκανε με όλη την καρδιά, όπως το κάνω και εγώ τα τελευταία 8 χρόνια, παρέα με την Estée Lauder Ελλάς και παρέα με όλους εσάς. Όλους εσάς που φέτος δεν μας δίνετε ευκαιρία να σας βλέπω απέναντι μου και να με βλέπετε κι εσείς. Η ζωή μας έχει λίγο αλλάξει. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή, πιστεύω, στην κανονικότητα και θα μπορέσουμε, ελπίζω την επόμενη χρονιά, να είμαστε και πάλι μαζί, ενωμένοι. Γιατί όλα αυτά που ακούσατε τόση ώρα να αναφέρουν, τα έχουμε καταφέρει μαζί. Πραγματικά μαζί. Το ότι έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα να αφυπνίσουμε τις γυναίκες αλλά και τους άντρες στο να θυμούνται και να προσέχουν, να κάνουν τις εξετάσεις που πρέπει, τη μαστογραφία δηλαδή. Απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα, ελπίζω και το πιστεύω, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, εμένα με κάνει πολύ περήφανη. Με κάνει πραγματικά να συγκινούμε, με κάνει να πιστεύω ότι τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει από αυτό που ξεκίνησα πολύ πριν, από τη στιγμή που εγώ μπήκα σε αυτή την παρέα, και θα μας πάει και ακόμα πιο μπροστά. Τι εννοώ? Με θυμάστε να λέω κάθε χρόνο, να μην απευθύνομαι μόνο σε γυναίκες, να μην λέω μόνο στις γυναίκες, κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας, γιατί είναι για εσάς, είναι για τη ζωή σας, είναι για τη ζωή σου, για τις ζωές όλων μας. Πάντα το έλεγα και στους άντρες. Και επιμένω να το λέω. Και να λέω ότι κάντε αυτό το δώρο στις γυναίκες σας, στις μανάδες σας, στις αδερφούλες σας, στις ξαδέρφες σας, στις φίλες σας. Ίσως και σε εκείνες που δεν μπορούν μόνες τους να κάνουν αυτή τη μαστογραφία, είτε γιατί δεν έχουν τα χρήματα, είτε γιατί δεν έχουν τη βοήθεια στο να βρουν ένα μαστογράφο εκεί που ζουν. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο αυτό το μέρος που έχει πολλά νοσοκομεία να μπορεί να ανταποκριθεί, είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα. Γι' αυτό θέλω ξανά να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους εκείνους που ταξιδεύουν στα πιο απομακρυσμένα μέρη της χώρας μας και βοηθούν γυναίκες, ίσως αρκετές από αυτές και για πρώτη φορά να κάνουν μαστογραφία. Να είναι πολύ συγκινητικό. Όπως πολύ συγκινητικό είναι ότι χρόνο με το χρόνο, επειδή μιλάω με γιατρούς, γνωρίζω πολύ κόσμο, μιλάω με νοσοκομεία, γενικώς μιλάω, με ενδιαφέρει να ξέρω την ανταπόκριση για το κάθε τι που κάνουμε. Ξέρω ότι πια οι γυναίκες εδώ στην Αθήνα, που έχω μεγαλύτερη οικειότητα στο να γνωρίζω, το θυμούνται, δεν το παραμελούν και το κάνουν. Αυτό που θέλω να σας πω είναι, λέγαμε κάθε χρόνο, μην ξεχνάτε, βάλτε το στο μυαλό σας με τον μήνα των γενεθλίων σας. Εμένα την κάνει όλη γνωρίζετε η γενεθλιά μου, να είναι τον Οκτώβρη. Φέτος, επειδή συζητώντας λοιπόν με τους γιατρούς και με νοσοκομεία, μου λέγανε πάντα ότι Ελένη, τον Οκτώβριο γίνεται χαμός. Έρχονται οι γυναίκες να κάνουν μαστογραφία. Δεν έρχονται όμως με τον ίδιο αριθμό τους άλλους μήνες. Εγώ φέτος πήγα Σεπτέμβρη. Είπα, ας πάω όσο ακόμα δεν θα υπάρχει
τόσο πολύ κόσμος, τόσο πολύ που θα ψάχνουν ραντεβού για να πάνε, γιατί τώρα, όπως ξέρετε, είναι και όλα τα υπόλοιπα μέτρα, πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί σε όλα. Λέω, ας πάω σε ένα μήνα που όντως είναι λίγο πιο ήσυχα. Και ξαναρώτησα, πείτε μου, έρχονται οι γυναίκες, πώς είναι φέτος? Μου είπανε, έρχονται. Αλλά ξέρουμε για άλλη μια χρονιά ότι η μεγαλύτερη ένταση είναι τον Οκτώβριο. Λοιπόν, εγώ θέλω αυτή τη χρονιά να σας πω ότι σας παρακαλώ, θυμηθείτε και τους άλλους μήνες. Θυμηθείτε και το χειμώνα και το φθινόπωρο και την άνοιξη και το καλοκαίρι ακόμα. Μην το θυμάστε οι περισσότεροι το μήνα που το μήνυμα είναι πολύ δυνατό, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Θέλω να το έχετε μέσα στο μυαλό σας. Πολλά θα ήθελα να σας πω, γιατί μου έχει λείψει το να μιλάω, ε. Λοιπόν, όχι, θα σταματήσω όμως κάπου εδώ. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια σε εσάς. Και συγχαρητήρια και σε όλα τα μέσα που αφιλοκερδώς θα μεταφέρουν αυτό το μήνυμα. Θέλω να πιστεύω ότι όπως κάθε χρόνο και φέτος θα το κάνω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος αύριο δεν θα παίξει αυτό το μήνυμα που δεν είναι διαφημιστικό, αλλά έχει να κάνει με τις ζωές. Πιστεύω ότι όλα τα μέσα και όλοι οι δημοσιογράφοι αύριο θα μεταφέρουν το μήνυμα για να σώσουμε γυναικείες ζωές, για να σώσουμε τις μανάδες μας, τις φίλες μας, τις κόρες μας, να δείξουμε έμπρακτα ότι πράγματι όταν λέμε ότι είμαστε κοντά και αγαπάμε τους ανθρώπους, ότι το εννοούμε, όχι ότι το λέμε έτσι για να το πούμε. Και θα μου πεις τώρα γιατί το λες αυτό, δεν ξέρω, γιατί σήμερα είμαστε μόνοι μας. Αν σας είχα όλους γύρω μου, ίσως να μην χρειάζεται να το πω. Αν ήμουν ακόμα στην τηλεόραση, μπορεί να σας το έλεγα αύριο από την εκπομπή μου. Οπότε σήμερα τα λέω όλα. Και περιμένω λοιπόν αύριο να δούμε αυτό το μήνυμα με τον τρόπο που πιστεύει ο κάθε δημοσιογράφος, το κάθε κανάλι, το κάθε ραδιόφωνο, το κάθε site. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και του χρόνου. Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους της Estée Lauder και όλων των συντελεστών οι οποίοι δουλέψανε και δουλεύουν για το σημαντικό αυτό σκοπό. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας, την υποστήριξή σας και τα θετικά.